Πλέον με όλα αυτά τα ψέματα που έχουν ακουστεί, από ηθική υποχρέωση προς τον πατέρα και προς το θύμα, οφείλω πλέον να πάω να δώσω κι εγώ μια κατάθεση, γιατί ήμουν αυτό της μάρτυρας. Μέχρι τώρα δεν έχω δώσει κατάθεση, ούτε έχω βγει στα κανάλια, ούτε έχω μιλήσει σε κάποιο άλλο κανάλι, σε κάποιον δημοσιογράφο. Αλλά το να λέει η ομάδα Δίας ότι δεν ήταν παρούσα όταν μαχαιρώθηκε το παλικάρι, είναι παντελώς ψέμα. Η ομάδα Δίας ήταν παρούσα τουλάχιστον 15 λεπτά πριν μαχαιρωθεί ο άνθρωπος. Εγώ ήμουν αυτό της μάρτυρας. Πάντως δεν λέει Νίκο μου κανένα. Συγγνώμη. Θέλω όλους σας, σας παρακαλέσω να αφήσουμε τον άνθρωπο αυτό να μας πει αυτό που θέλει. Ναι. Με συγχωρείτε λίγο και για τη σύγχυση. Έχω δει όλο το σκηνικό στο πιάτο μου, γιατί ήμουν από πάνω, από μπαλκόνι και είδα όλο το σκηνικό. Η ομάδα Δίας ήταν εδώ τουλάχιστον 15 λεπτά, σας λέω. Όταν μαχαιρώσανε το παλικάρι, ο άνθρωπος κατέβηκε από το αυτοκίνητο και μαχαίρωσε το παλικάρι, υπήρχαν τουλάχιστον 4 αστυνομικοί δίπλα στον Παύλο. Προφανώς έχουν κάνει ζημιά, δεν τον προστάτευσαν και γι' αυτό λένε ότι ήρθαν όταν ήταν μαχαιρωμένος. Να ρωτήσω κάτι τώρα, γιατί αυτά που μας λέτε είναι... Νομίζω ναι, σημαντικά. Αναφέρουν τα πάντα, έτσι. Εσείς... Μα υπάρχει και άλλη κατάθεση, εγώ που είδα... Πολλές είναι, είπα ξανά. Είναι δυνατόν να λέει ότι ήρθαν και τον βρήκαν μαχαιρωμένο. Καταρχήν, εάν ήρθαν και τον βρήκαν, με συγχωρείτε, αν ήρθαν και τον βρήκαν μαχαιρωμένο, πώς πιάσανε τον δράστη. Ωραία. Δηλαδή ο δράστης... Ας μείνουμε σε ένα πράγμα, να μας πείτε εσείς τι είδατε. Γίνεται λοιπόν μια συμπλοκή. Αυτή η συμπλοκή γίνεται κάτω από το μπαλκόνι του σπιτιού σας, αν το λέω σωστά. Ακριβώς. Είναι σε αυτό το μέρος ή υπάρχει κυνηγητό, γιατί πριν ακούσαμε ότι υπήρχε ένα κυνηγητό, δηλαδή ότι από αλλού ξεκινήσατε. Ακούστε, θέλετε να σας πω όλη την ιστορία από την αρχή ως το τέλος. Σύντομα, ναι, σύντομα. Ωραία. Λοιπόν, συγκεντρώνεται μια ομάδα γύρω στα 30 άτομα στο απέναντι πεζοδρόμιο. Ναι. Τρία άτομα βασικά ήταν τα πιο ας πούμε θερμοκέφαλα, ναι, τα οποία περάσανε στο απέναντι πεζοδρόμιο και πλησιάσανε τον Παύλο. Ο Παύλος εντωμεταξύ είχε διώξει την κοπέλα του. Του είπε: Αφήστε, πηγαίνετε. Μάλλον προφανώς κατάλαβαν ότι ερχόντουσαν για αυτόν. Αυτά τα ακούσατε εσείς, τα βλέπατε ή τα συμπέρανα εκ των υστέρων από όσο. Όχι, τα έβλεπα. Θα σας πω και γιατί τα συμπέρανα. Θα σας πω και δεν ήταν συμπέρανα. Αυτά τα έβλεπα. Η κοπέλα του κινήθηκε επί της κεφαλινίας εκείνη τη στιγμή. Ναι. Και τα τρία άτομα άρχισαν να τον χτυπάνε, να τον σπρώγνουν. Αν είχαμε κάμερα, θα σας υποδείχνει ακριβώς και το σημείο όπου γίνανε τα σπρωξίματα. Μάλιστα. Το παλικάρι πάλεψε. Αυτό θέλω να ακουστεί. Είναι κυρίως αυτό με ενδιαφέρει που θέλω να ακουστεί. Πάλεψε, είχε δύναμη και τα τρία παλικάρια τα κατάφερνε μία χαρά, μπορώ να σας πω. Δηλαδή, είναι ένα μήνυμα που θέλω να μεταφερθεί και στον πατέρα. Δεν ήταν κανένας λαπάς ο γιος του. Τα κατάφερνε πάρα πολύ τα παλικάρια. Εν συνεχεία, ήρθε η αστυνομία Δίας, με συγχωρείτε και για τη σύγχυση, και στην αρχή ήταν 4 άτομα τα οποία πλησιάζανε προς τον Παύλο. Εκείνη τη στιγμή έστριψε και η κοπέλα του, προφανώς επειδή ότι ήρθε η αστυνομία Δίας, ότι θεώρησε ότι θα λυθεί το επεισόδιο. Κάποιοι υποχωρήσανε, από τους τρεις δηλαδή, οι δύο υποχωρήσανε, πήγανε στο διάζωμα και προς απέναντι. Απέναντι ήταν τα 30 άτομα, σας λέω. Δηλαδή, με τον Παύλο, 3 άτομα παλέψανε. Τα υπόλοιπα ήταν στο απέναντι σημείο και παρακολουθούσανε. Η αστυνομία πότε ήρθε? Κάτσε, γιατί ας τον αφήσουμε να το πει όπως το έχει στο μυαλό του, Κατερίνα. Πάλευε με τα τρία άτομα. Ο ένας είχε ένα κράνος στο χέρι, τον έσπρωνε, τον έβριζε. Τη μάνα σου, θα σου δείξω, θα σου κάνω κλπ. Όταν ήρθε ο Παύλος, τα δύο άτομα υποχωρήσανε πίσω και λένε: Πού είναι ο. Λέει ένας, είπε και το όνομα, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν μπόρεσε να συγκρατήσει το όνομα. Λέει: Πού είναι ο ένας. Και λέει: Είναι ακόμα εκεί, ήταν αυτός και έβριζε ακόμα τον Παύλο. Και κάποιος φωνάζει από την ομάδα, λέει: Έλα πίσω, είναι εντολή. 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 Βεβαίως. Σοβαρό. Ναι, βεβαίως. Συνεχίστε. Ναι. Υποχωρεί και ο τελευταίος που είχε μείνει, ας πούμε, ο πιο έντονα, ας πούμε, που του επιτεθόταν. Αυτός πήγε ανάμεσα στα αυτοκίνητα και κάποια στιγμή τον έβριζε, συνέχισε να τον βρίζει. Τη στιγμή λοιπόν εκείνη που έχουν υποχωρήσει τα άτομα, υπάρχει αστυνομία Δίας δίπλα στον Παύλο, υπάρχει μια διαβολική σύμπτωση. Δηλαδή, αν δείτε τα γεγονότα έτσι όπως τα έχω σκεφτεί εγώ, 3 λεπτά να καθυστερούσε να εμφανιστεί ένα αυτοκίνητο που εμφανίστηκε. Εμφανίστηκε ένα αυτοκίνητο, ένα σημείο αυτοκίνητο. Ναι. Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα της Σαλντάρη. Παρόλο που υπάρχει διάζωμα, δηλαδή δεν υπήρχε κάποια ας πούμε, διπλή διαχωριστική γραμμή. Ναι, υπάρχει ναι. Διάζωμα. Παρκάρει επί τους
τσαλδάρι. Ναι. Κατεβαίνει ο κύριος που όπως αποδείχθηκε αργότερα ήταν ο δολοφόνος. Όταν εμφανίστηκε το αυτοκίνητο, είπαν ήρθαν οι δικοί μας. Ακούστηκαν να λένε ήρθαν οι δικοί μας από την μεριά των 30. Της ομάδας βεβαίως. Κατεβαίνει αυτός ο κύριος, πάει, του λέει κάτι, δεν ξέρω αν του είπε κάτι, αν τον έδιρε, γιατί εκείνη τη στιγμή είχε πάει προς τη μεριά της βιτρίνας τον κρατάγαν τον Παύλο και δεν είχα οπτική επαφή τι έγινε εκεί πέρα. Γυρνάει αυτός ο κύριος, πετάει το τσιγάρο, εκνευρισμένος, ο κύριος βέβαια εντός εισαγωγικών. Ναι, ναι, ναι. Πάει κάθεται στο αυτοκίνητό του, προφανώς, εγώ συμπεραίνω ότι θα πήρε το μαχαίρι εκείνη την ώρα, δεν ξέρω αν το είχε μαζί του, πάντως πήγε στο αυτοκίνητό του. Και επιστρέφηκε μετά από λίγο, ο Παύλος ήταν νεκρός. Οι αστυνομικοί που ήταν τότε? Οι αστυνομικοί ήταν, σας λέω, ήταν δίπλα στον Παύλο. Όλη αυτή την ώρα? Όλη αυτή την ώρα εξ αρχής. Α, να σας κάνω και μια ακόμα σημείωση. Όταν ήρθε, με το που ήρθε η αστυνομία Δίας και άρχισαν λίγο να υποχωρούν και συνέχισαν να βρίσουν κλπ. Κάνει ο ένας αστυνομικός. Λέει, εντάξει παιδιά, λέει, θα το διαλύσετε, λέει, ή θα αρχίσω τις προσαγωγές. Το είπε όχι έτσι με έντονο ύφος, το είπε σαν να λέμε, εντάξει παιδιά, τώρα ας το διαλύσουμε. Να τελειώνουμε, ναι. Λοιπόν, και... Μετά το φόνο αυτά. Όχι, πριν. Όχι, πριν το φόνο. Πόσο κοντά ήταν η αστυνομική στον Παύλο? Τι να σας πω, στο ένα μέτρο. Δηλαδή μέτρο, όταν και... μαχαίρωσε... Ο δολοφόνος τον Παύλο, η αστυνομική ήταν στο 1-2 μέτρο. Βεβαίως. Γι' αυτό και ο πατέρας είπε ότι η αστυνομική να είπε όχι και μαχαίρι. Ήτανε τρεις άντρες και μία κοπέλα. Η κοπέλα είπε όχι και μαχαίρι και μετά το συνέλαβε. Ήτανε δίπλα η κοπέλα και το συνέλαβε. Δεν μπορεί να εξηγηθεί πώς αλλιώς τον συλλάβανε τον δράστη. Λοιπόν, θέλω να πω. Να ότι προσθέσω λίγο κάτι στη σημαντική μαρτυρία. Η ίδια μαρτυρία ακούστηκε και το πρωί. Βεβαίως, ναι, το ξέρω. Γι' αυτό θα λέω. Δεν έχω σχέση εγώ. Ίδιο πράγμα, περιγράφεται η ίδια σκηνή από περισσότερους του ενός. Ας πάρει η δικαιοσύνη τις μαρτυρίες αυτές να τις αξιολογήσει. Αλλά ακόμα πιο σημαντικό από τη στάση της αστυνομίας, που ίσως αν ήταν διαφορετική να σώσει ο άνθρωπος, είναι το πώς έγινε η δολοφονία. Δηλαδή, ακούστε τι περιγράφει. Είναι 30, φεύγει η δύναμη των τριών μπροστά, ακούγεται προφανώς κάποιος ο οποίος συντονίζει και λέει ελάτε πίσω, είναι εντολή, και περιμένουν κάποιον. Εμφανίζεται ο κάποιος. Πάει, τσεκάρει, γυρνάει, παίρνει το μαχαίρι και σκοτώνει μπροστά στους αστυνομικούς. Αυτός κύριε Ευαγγελάτο, ακριβώς. Αν είναι κάποιος... έτσι τα πράγματα όπως μας τα περιγράφει, είναι. Τι να το πω, δηλαδή τον φέραν να σκοτώσει.